Έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Επίλογος. Κεφάλαιο δεύτερο. Ήτανε άρρωστος από πολύ καιρό, μάλιστα, αλλά δεν τον γονάτισαν ούτε η φρίκη της ζωής του κάτεργου, ούτε η αναγκαστική δουλειά, ούτε η τροφή, ούτε το ξυρισμένο κεφάλι και τα κουρελιασμένα ρούχα. Τι τον ένοιαζε για αυτές τις αθλειότητες και για αυτά τα βάσανα. Ίσα-ίσα, μάλιστα, ευχαριστιότανε να δουλεύει. Όταν κουραζότανε πολύ σωματικά, μπορούσε τουλάχιστον να χαρεί μερικές ώρες ήσυχο ύπνο. Δεν τον ένοιαζε καθόλου για το φαγητό. Σκέτη χορτόσουπα γεμάτη κατσαρίδες. Στην παλιά του ζωή, τότε που ήταν φοιτητής, πολλές φορές του έλειπε και αυτό ακόμα. Τα ρούχα του ήταν ζεστά και τέλεια προσαρμοσμένα στη ζωή που έκανε. Τις αλυσίδες ούτε που τις ένιωθε στα πόδια του. Να ντραπεί για το ξυρισμένο του κεφάλι και για τη στολή του κατάδικου, και να ντραπεί τη Σόνια. Η Σόνια το φοβότανε. Πώς μπορούσε λοιπόν να είναι μαζεμένος μπροστά της? Ωστόσο την τρεπότανε τη Σόνια και την βασάνιζε γι' αυτό με την απότομη και περιφρονητική συμπεριφορά του. Αλλά η ντροπή αυτή δεν ήταν για το ξυρισμένο του κεφάλι, ούτε για τα σίδερά του. Είχε πληγωθεί βαθιά η υπερηφάνεια του και υπέφερε γι' αυτό ακριβώς, για την πληγωμένη του υπερηφάνεια. Ω, τι ευτυχισμένος που θα ήταν αν μπορούσε να τιμωρήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Όλα θα τα υπέφερε τότε, ακόμα και την ντροπή και τον εξευτελισμό. Η χοντροπετσιασμένη όμως συνείδησή του, όσο αυστηρά και αν έκρινε τον εαυτό του, δεν έβρισκε να έχει κάνει στο παρελθόν κανένα ιδιαίτερα τρομερό σφάλμα. Εκτός από το ότι δεν πέτυχε τον σκοπό του, πράγμα που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Η ταπείνωση γι' αυτόν πήγαζε από το γεγονός ότι αυτός ο Ρασκόλνικοφ χάθηκε τόσο τυφλά, χωρίς ελπίδα, παράλογα και ηλίθια, από μια καταδίκη της τυφλής μοίρας και έπρεπε τώρα να υποταχθεί, να υποκληθεί μπροστά στον παραλογισμό αυτής της ποινής, αν ήθελε να ξαναβρει την Γαλήνη. Αγωνία δίχως αντικείμενο και δίχως σκοπό σήμερα, μια αδιάκοπη θυσία που ήταν προορισμένη να μείνει άκαρπη αύριο. Να τι του απέμεινε πια στη γη. Τι βγαίνει με τη σκέψη ότι ύστερα από 8 χρόνια θα ήταν μόλις 32 χρονών και θα μπορούσε να ξαναρχίσει τη ζωή του? Γιατί να ζήσει? Ποιο σκοπό θα είχε μπροστά του? Για ποιον λόγο να παλέψει? Να ζήσει μόνο για να υπάρχει? Μα αυτός ήταν πάντοτε έτοιμος να δώσει 1000 φορές την ζωή του για μια ιδέα, για μια ελπίδα και για ένα καπρίτσιο ακόμα. Το να υπάρχει μόνο του φαινότανε πάντα πολύ λίγο. Ζητούσε πάντα κάτι περισσότερο και ίσως επειδή ακριβώς ήταν πολύ δυνατές οι επιθυμίες του, να έβλεπε τον εαυτό του σαν άνθρωπο που έχει περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους. Και αν τουλάχιστον του έστελνε η μοίρα την μετάνοια, μια μετάνοια φλογερή που ραγίζει την καρδιά και διώχνει τον ύπνο, που να σε βασανίζει τόσο ώστε να λαχταράς την κρεμάλα και το πνίξιμο. Ω, πόση χαρά θα ένιωθε τότε. Η πόνη και τα δάκρυα δείχνουν πως υπάρχει ζωή ακόμα. Αυτός όμως δεν μετανοούσε για το έγκλημά του. Θα μπορούσε τουλάχιστον να εξοργίζεται με την βλακεία του, όπως εξοργιζότανε και πριν για τις άστοχες και γελίες ενέργειές του που τον οδήγησαν στο κάτεργο. Αλλά τώρα που είχε έρθει πια στο κάτεργο και μπορούσε να σκεφτεί τις πράξεις που είχε κάνει με απόλυτη ελευθερία, έβρισκε πως δεν ήταν και τόσο ανόητες, ούτε τόσο τερατώδεις όπως του φάνηκαν τότε στην μοιραία εποχή. «Κατά τι?» έλεγε. «Ήταν πιο ανόητες οι σκέψεις που έκανα τότε από τις σκέψεις και τις θεωρίες που κυκλοφορούν και συγκρούονται στον κόσμο, από τότε που υπάρχει αυτός ο κόσμος. Φτάνει μόνο να ειδεί κανείς τα πράγματα από μια άποψη απόλυτα αντικειμενική, με ευρύτητα, χωρίς τις συνηθισμένες προλήψεις. Τότε η ιδέα μου δεν θα φανεί τόσο παράξενη. Όσοι αρνητές και σοφοί της κακιάς ώρας, γιατί λοιπόν στεκόσαστε στα μισά του δρόμου? Πώς γίνεται λοιπόν να τους φαίνεται η πράξη μου τόσο αποκρουστική?» αναρωτιότανε. «Επειδή είναι έγκλημα? Και τι θα πει έγκλημα? Η συνείδησή μου είναι ήσυχη. Βέβαια, έκανα μια δολοφονία. Μια πράξη αντίθετη με το γράμμα του νόμου. Έχισα αίμα. Καλά. Για να γίνει σεβαστό το γράμμα του νόμου, πάρτε μου το κεφάλι. Και ας μην μιλάμε πια γι' αυτό.
Φυσικά στην περίπτωση αυτή, πολλοί από τους μεγάλους άνδρες που δεν κληρονόμησαν την εξουσία, αλλά την άρπαξαν μόνοι τους, θα έπρεπε να καταδικαστούν από τα πρώτα τους κιόλας βήματα. Εκείνοι όμως συνέχισαν τον δρόμο τους και γι' αυτό ακριβώς είναι αθώοι και δικαιώθηκαν. Ενώ εγώ δεν μπόρεσα να κρατήσω. Συνεπώς δεν είχα το δικαίωμα να αποφασίσω αυτή την απόπειρα. Έτσι λοιπόν, αυτό μονάχα παραδεχότανε ως λάθος του. Το ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει και παραδόθηκε μόνος του. Τον βασάνιζε ακόμα και μια άλλη σκέψη. Γιατί δεν σκοτώθηκε τότε? Γιατί την ώρα που κοίταζε κάτω από την γέφυρα να κυλάει το ποτάμι, προτίμησε να πάει να παραδοθεί? Είναι λοιπόν τόσο δυνατή η λαχτάρα της ζωής και τόσο δύσκολο να την κατανικήσει κανείς? Ο Σβιντριγκάιλοφ όμως, που φοβότανε πολύ να πεθάνει, την κατανίκησε. Βασανιζότανε με αυτές τις ερωτήσεις και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς την στιγμή εκείνη που στεκότανε σκυφτός πάνω από το ποτάμι, προαισθανότανε κιόλας πως κάποιο μεγάλο λάθος υπήρχε μέσα του και μέσα στις ιδέες του. Δεν καταλάβαινε πως το προαίσθημα αυτό μπορούσε να είναι ο προάγγελος μιας μελλοντικής μεταστροφής στην ζωή του, μιας μελλοντικής αναστάσεως και ενός καινούργιου τρόπου θεωρήσεως της ζωής. Παραδεχότανε πιο πολύ πως έπαιξε εδώ τον ρόλο του το τυφλό και βαρύ ένστικτο που δεν μπόρεσε να το κατανικήσει, από αδυναμία και δειλία. Έβλεπε τους άλλους φυλακισμένους και απορούσε. Πόσο αγαπούσαν όλοι τους την ζωή, πόσο έτρεμα να μην την χάσουν. Του φαινόταν μάλιστα πως την λάτρευαν και την εκτιμούσαν πολύ περισσότερο εδώ παρά τότε που ήταν ελεύθεροι. Τι φοβερά μαρτύρια είχαν περάσει μερικοί από αυτούς, οι αλήτες λόγου χάρη. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει για αυτούς τόσο μεγάλη σημασία μια ακτίνα του ήλιου, η γαλήνη του δάσους, μια δροσερή πηγή σε κάποια ερημιά που την είδανε πριν από 3 χρόνια και ονειρεύονται να την ξαναειδούν, σαν να πρόκειται να συναντήσουν την αγαπημένη τους, να την βλέπουν στον ύπνο τους περιτριγυρισμένη από πράσινο χορτάρι, με ένα πουλί να κυλαϊδάει στο δέντρο? Όσο πιο πολύ το σκεφτόταν ο Ρασκόλνικοφ, τόσο πιο ακατανόητο του φαινόταν. Στο κάτεργο υπήρχαν βέβαια πολλά πράγματα που του ξέφευγαν και που άλλωστε δεν ήθελε να τα προσέξει καθόλου. Ζούσε, μπορεί κανείς να πει, με τα μάτια χαμηλωμένα πάντοτε και αισθανότανε αποστροφή και αηδία να κοιτάξει γύρω του. Με τον καιρό όμως άρχισε να του κάνουν εντύπωση τα πράγματα και αθελά του, κατά κάποιο τρόπο, πρόσεχε τώρα αυτά που ούτε καν τα υποψιαζότανε πριν. Γενικά, εκείνο που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η αξεπέραστη άβυσσος που τον χώριζε από αυτούς εδώ τους ανθρώπους, λες και ανήκαν σε έθνη διαφορετικά. Τον κοίταζαν και τους κοίταζε με δυσπιστία και εχθρότητα. Ο Ρασκόλνικοφ ήξερε και καταλάβαινε τις γενικές αιτίες της συγκρούσεώς του με τους άλλους, δεν φανταζότανε όμως ποτέ, ως τότε, ότι μπορεί να είναι τόσο δυνατές και να έχουν τόσο βαθιές ρίζες. Στο κάτεργο υπήρχαν και πολιτικοί κρατούμενοι, κάτι εξόριστοι Πολωνοί, που έβλεπαν όλους τους άλλους σαν συρφετό αγρίκων και τους περιφρονούσαν. Ο Ρασκόλνικοφ δεν συμμεριζότανε την άποψή τους και έβλεπε πολύ καλά ότι ο συρφετός αυτός ήταν σε πολλά σημεία καλύτερος από αυτούς. Υπήρχαν και μερικοί Ρώσοι που περιφρονούσαν και αυτοί όλον τον κόσμο, ένας πρώην αξιωματικός προπάντων και 2 παλιοί φοιτητές θεολογίας. Ο Ρασκόλνικοφ έβλεπε καθαρά πως έκαναν και αυτοί λάθος. Όσο για τον ίδιο, δεν τον αγαπούσαν και όλοι τον απέφευγαν. Στο τέλος μάλιστα τον μίσησαν κιόλας. Γιατί? Δεν το ήξερε. Μερικοί που ήταν πολύ περισσότερο εγκληματίες από αυτόν τον περιφρονούσαν, τον κορόιδευαν και έπαιρναν το έγκλημά του στο ψηλό. «Μα εσύ είσαι κύριος», του λέγανε. «Ήτανε ανάγκη να σκοτώσει με μπαλτά? Δεν τις κάνουνε τέτοιες δουλειές οι αφεντάδες». Την δεύτερη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής ήρθε η σειρά του να νηστέψει και να ετοιμαστεί για να κοινωνήσει μαζί με όλους τους άλλους του θαλάμου του. Πήγαινε στην εκκλησία και προσευχότανε όπως έκαναν και οι άλλοι. Μια μέρα ξεσπάθωσαν όλοι μαζί και του ρίχτηκαν, χωρίς καλά-καλά να ξέρει για ποιο λόγο. «Εσύ είσαι άθεος, δεν πιστεύεις στο Θεό», του φώναξαν. «Πρέπει να σε σκοτώσω». Ποτέ δεν τους είχε μιλήσει για τον Θεό, ούτε για τη θρησκεία. Και ωστόσο, ήθελαν να τον σκοτώσουν ως άθεο. Δεν τους έδωσε καμιά απάντηση. Ένας κατάδικος είχε χυμίξει κατά πάνω του έξαλλος. Ο Ρασκόλνικοφ τον περίμενε ατάραχα και αμήλυτα, δίχως να σαλέψει και το φρύδι του ακόμα, δίχως να τρεμουλιάσει κανένας μυς στο πρόσωπό του. Μόλις που πρόφθασε ένας φύλακας να μπει ανάμεσά τους,
λίγο ακόμα και θα είχε χυθεί αίμα. Ένα άλλο ζήτημα παρέμενε για αυτόν άλυτο. Γιατί όλοι τους αγαπούσαν τόσο πολύ τη Σόνια. Δεν είχε κάνει καμιά προσπάθεια για να κερδίσει τη συμπάθειά τους και την έβλεπαν πολύ σπάνια στον τόπο της δουλειάς μονάχα, όπου ερχόταν μερικές φορές να τον ειδεί για λίγα λεπτά. Και ωστόσο, τη γνώριζαν όλοι και το ξέραν ότι τον είχε ακολουθήσει. Ήξεραν πού ζούσε και πώς ζούσε. Δεν τους έδινε λεφτά, δεν τους έκανε τίποτα ιδιαίτερες εξυπηρετήσεις. Μονάχα μια φορά τα Χριστούγεννα έφερε ένα δωράκι για όλους, κρεατόπιτες και χριστόψωμα. Σιγά σιγά όμως αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους κατάδικους και στην Σόνια πιο στενές σχέσεις. Τους έγραφε γράμματα στους δικούς τους και τα ταχυδρομούσε. Όταν έρχονταν οι δικοί τους στην πόλη, τους έλεγαν να αφήσουν διάφορα πράγματα, ακόμα και λεφτά στη Σόνια, για να τους τα φυλάξει. Τη γνώριζαν όλες οι γυναίκες και οι αγαπητικές των καταδίκων και πήγαιναν και την έβλεπαν. Όταν ερχότανε στα εργαστήρια να ειδεί τον Ρασκόλνικοφ ή όταν συναντούσε καμιά ομάδα καταδίκων που πήγαινα στη δουλειά, έβγαζαν όλοι τον σκούφο τους και υποκλίνονταν μπροστά της. «Μάτουσκα, Σοφία Σεμιόνοβνα, είσαι η τρυφερή και στοργική μανούλα μας», έλεγαν στο καχεκτικό και αδύνατο πλασματάκι όλοι αυτοί οι μαντραχαλάδες που ήταν σημαδεμένοι με τη σφραγίδα της ατιμίας. Η Σόνια χαμογελούσε απαντώντας τον χαιρετισμό τους και ήθελαν όλοι να την βλέπουν να χαμογελάει. Αγαπούσαν ακόμα και το περπάτημά της και γύριζαν και την έβλεπαν όταν προσπερνούσε. Μονάχα επενετικά λόγια έλεγαν για αυτήν. Πένευαν ακόμα και το λεπτοκαμωμένο της κορμάκι και δεν ήξεραν γιατί να την πρωτοπενέψουν. Έφταναν ακόμα να την συμβουλεύονται για τις αρρώστιες τους. Ο Ρασκόλνικοφ έμεινε στο νοσοκομείο ως το τέλος της Σαρακοστής και όλη την εβδομάδα του Πάσχα. Όταν έγινε καλά, θυμήθηκε τα όνειρα που είχε ειδεί στον πυρετό και στο παραλήρημά του, ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Είχε ονειρευτεί τότε ότι όλος ο κόσμος ήταν καταδικασμένος να καταστραφεί από μια μάστιγα ανήκουστη και δίχως προηγούμενο, που ήρθε από τα βάθη της Ασίας και έπεσε πάνω στην Ευρώπη. Θα πέθαναν όλοι εκτός από μερικούς εκλεκτούς. Είχαν παρουσιαστεί κάτι καινούργια παράσιτα, κάτι μικροοργανισμοί που φόλιαζαν στο κορμί των ανθρώπων. Αλλά τα ζωήφια αυτά είχαν μυαλό και θέληση, και ποιος άνθρωπος μολυνόταν από δάφτα γινόταν αμέσως τρελός. Ωστόσο, ποτέ μα ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο σίγουροι ότι κατέχουν την αλήθεια, όσο αυτά τα αξιολείπητα πλάσματα. Ποτέ άλλοτε δεν πίστεψαν τόσο πολύ ότι ήταν αλάνθαστη η κρίση τους, οι ηθικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τα επιστημονικά τους συμπεράσματα. Χωριά, πόλεις και έθνη ολόκληρα μολύνονταν και έχαναν το λογικό τους. Όλοι τους βρίσκονταν σε έξαψη και δεν καταλάβαινε πια ο ένας τον άλλον. Καθένας πίστευε πως μονάχα αυτός ξέρει την αλήθεια και βασανιζότανε βλέποντας τους άλλους. Χτυπούσε τα στήθια του, έκλαιγε, έτριβε με απόγνωση τα δάχτυλά του. Δεν ήξεραν ποιο να κρίνουν και πώς να τον κρίνουν. Δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στο τι είναι καλό και τι κακό. Δεν ήξεραν τι να καταδικάσουν και τι να δεχτούν. Σκοτώνονταν μεταξύ τους με μίσος παράλογο. Συγκεντρώνονταν στρατιές ολόκληρες και έπεφταν η μια πάνω στην άλλη, αλλά και μεταξύ τους ακόμα οι στρατιώτες στην κάθε παράταξη πετσοκόβονταν άγρια. Χάλαγαν τις γραμμές τους, σφάζονταν με τις λόγχες, μαχαιρώνονταν, δαγκώνονταν, έτρωγε ο ένας τον άλλον. Στις πόλεις χτυπούσαν τις καμπάνες όλη την ημέρα, καλούσαν τον λαό, αλλά κανείς δεν ήξερε ποιος τους καλεί και για ποιον λόγο, και ήταν όλοι τους ανήσυχοι. Είχαν παρατήσει τα πιο συνηθισμένα επαγγέλματα, γιατί ο καθένας είχε δικές του ιδέες, δικά του μεταρρυθμιστικά προγράμματα και δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Τη γεωργία την παράτησαν. Πού και πού μαζεύονταν μερικοί, συμφωνούσαν να κάνουν κάτι μαζί, ορκίζονταν να μην χωριστούν πια, αλλά αμέσως ύστερα καταπιάνονταν με κάτι ολότελα διαφορετικό. Άρχισαν να αλληλοκατηγοριούνται, να χτυπιούνται, να σκοτώνονται. Άρχισαν οι πυρκαγιές, ήρθε η πείνα, οι πάντες και τα πάντα καταστράφηκαν. Σε ολόκληρο τον κόσμο, μονάχα μερικά πλάσματα μπορούσαν να σωθούν. Οι εκλεκτοί και οι αγνοί, που ήταν προορισμένοι να θεμελιώσουν την καινούργια ζωή, να ανανεώσουν και να καθαρίσουν τη γη. Αλλά κανένας δεν τους έδινε προσοχή. Κανείς δεν άκουγε τα λόγια τους και τη φωνή τους. Ο Ρασκόλνικοφ βασανιζόταν από αυτόν τον παράλογο εφιάλτη που ξαναρχότανε τυραννικά στη μνήμη του και δεν έλεγαν να σβήσουν οι εντυπώσεις που του είχαν αφήσει τα πυρετικά του όνειρα.
και ήρθε η δεύτερη εβδομάδα μετά το Πάσχα. Οι ημέρες έγιναν ζεστές, ξάστερες, πραγματικά ανοιξιάτικες. Για πρώτη φορά ανοίχτηκαν τα καγκυλόφραχτα παράθυρα κάτω από τα οποία έφερνε βόλτες ο σκοπός. Όσον καιρό κράτησε η αρρώστια του, δύο φορές μονάχα επέτρεψαν στη Σόνια να έρθει να τον είδει. Έπρεπε να ζητάει κάθε φορά άδεια και η διαδικασία ήταν πολύ δύσκολη. Πήγαινε όμως στην αυλή του νοσοκομείου, κάτω από τα παράθυρα, το σούρωπο προπαντός, μόνο και μόνο για να σταθεί εκεί ένα λεπτό και να κοιτάξει κάτω το παράθυρό του. Ένα βράδυ ο Ρασκόλνικοφ πλησίασε τυχαία στο παράθυρο και ξαφνικά την είδε εκεί πέρα κοντά στην πόρτα του νοσοκομείου. Στεκότανε όρθια σαν να περίμενε κάτι. Του φάνηκε σαν να του τρυπούσαν την καρδιά. Ανατρίχιασε και τραβήχθηκε από το παράθυρο. Την άλλη μέρα η Σόνια δεν πήγε, ούτε και την παράλλη. Πρόσεξε τότε ότι την περίμενε με ανυπομονησία. Τέλος, βγήκε από το νοσοκομείο. Γυρίζοντας στην φυλακή έμαθε από τους άλλους κρατουμένους ότι η Σόνια Σεμιόνοβνα ήταν άρρωστη και είχε κρεβατωθεί. Ανησύχησε πολύ και έστειλε να μάθει νέα της. Σε λίγο έμαθε πως η αρρώστια της δεν ήταν βαριά. Η Σόνια πάλι, μαθαίνοντας ότι ο Ρασκόλνικοφ υπέφερε που δεν την έβλεπε, του έστειλε ένα γράμμα γραμμένο με μολύβι, όπου του έλεγε πως πήγαινε πολύ καλύτερα, πως είχε αρπάξει ένα κρυολογηματάκι και πως θα ερχόταν να τον ειδεί πολύ σύντομα στη δουλειά. Η καρδιά του Ρασκόλνικοφ σπάραξε από τον πόνο καθώς διάβαζε αυτό το γράμμα. Η μέρα εκείνη ήταν ζεστή και γαλήνια. Ξεκίνησε πρωί-πρωί κατά τις 6 για τη δουλειά στην όχθη του ποταμού, όπου είχαν στήσει ένα καμίνι σε ένα υπόστεγο για να ψήνουν αλάβαστρο. Έστειλα μόνο τρεις εργάτες εκεί. Ο ένας μαζί με τον φύλακα γύρισαν στο φρούριο για να πάρουν κάποιο εργαλείο. Ο δεύτερος ετοίμαζε τα ξύλα για να ανάψουν το καμίνι. Ο Ρασκόλνικοφ βγήκε από το υπόστεγο. Πήγε κοντά στην όχθη και άρχισε να κοιτάζει το πλατή και ερημικό ποτάμι. Από τη μια όχθη έβλεπε πέρα μακριά μια έκταση απέναντι. Από την άλλη, μόλις που ακουγότανε κάποιο τραγούδι. Εκεί πέρα, στην ηλιόλουστη και απέραντη στέπα, ξεχώριζες κάτι μικρές κουκίδες που ήτανε καλύβες νομάδων. Ήταν η λευτεριά εκεί πέρα. Ήτανε άλλοι άνθρωποι που δεν έμοιαζαν καθόλου με αυτούς εδώ. Εκεί, σαν να είχε σταματήσει ακόμα και ο χρόνος, σαν να μην πέρασε η εποχή του Αβραάμ και των κοπαδιών του. Καθότανε και κοίταζε ασάλευτος, δίχως να μπορεί να πάρει τα μάτια του από εκεί. Δεν σκεφτότανε τίποτα, αλλά τον πλημμύριζε και τον βασάνιζε μια θλίψη. Ξαφνικά, είδε δίπλα του την Σόνια. Είχε πλησιάσει αθόρυβα και κάθισε στο πλάι του. Ήτανε πολύ νωρίς ακόμα και το κρύο έτσουζε. Φορούσε μια παλιά φτωχική κάπα και ένα σάλι πράσινο. Το πρόσωπό της, αδύνατο και πιο χλωμό, διατηρούσε ακόμα τα ίχνη της αρρώστιας της. Του χαμογέλασε χαρούμενα και ευγενικά, δίνοντάς του το χέρι της, όπως πάντα φοβισμένα. Του το έδινε πάντοτε δειλά, μερικές φορές μάλιστα, δεν του το άπλωνε καθόλου, σαν να φοβότανε πως εκείνος δεν θα το πιάνε. Και αυτός πάλι της έπιανε το χέρι με κάποια απέχθεια και την δεχότανε πάντοτε με δυσαρέσκεια, χωρίς να βγάλει μερικές φορές μιλιά, όση ώρα βρισκόταν κοντά του. Εκείνη κάπου-κάπου έτρεμε μπροστά του και έφευγε πολύ λυπημένη. Τώρα όμως τα χέρια τους δεν ζήτησαν να χωριστούν. Ο Ρασκόλνικοφ την κοίταξε. Δεν είπε λέξη και χαμήλωσε τα μάτια του. Ήτανε μόνοι τους. Δεν τους έβλεπε κανείς. Ο φύλακας κοίταζε αλλού εκείνη τη στιγμή. Πώς έγινε αυτό, ούτε και ο ίδιος μπόρεσε να καταλάβει. Ήτανε σαν να τον άρπαξε ξαφνικά κάτι και τον έριξε στα πόδια της Σόνιας. Έκλαιγε αγκαλιάζοντας τα γόνατά της. Εκείνη την άχτηκε και τον κοίταξε τρέμοντας. Αμέσως όμως τα κατάλαβε όλα. Τα μάτια της φωτίστηκαν από μια απέραντη ευτυχία. Κατάλαβε πως την αγαπούσε, πως την αγαπούσε απέραντα και πως είχε φτάσει επιτέλους η ώρα της ευτυχίας τους. Θέλανε πολύ να μιλήσουν, αλλά δεν μπορούσανε. Τα μάτια τους είχαν πλημμυρίσει από τα δάκρυα. Ήτανε χλωμοί και αδύνατοι, όμως πάνω στα τσακισμένα πρόσωπά τους σιγότρεμε τώρα η χαραυγή ενός καινούριου μέλλοντος, μιας ολοκληρωτικής αναστάσεως σε μια ζωή καινούρια. Τους είχε αναστήσει η αγάπη. Η καρδιά του καθενός έκλεινε μέσα της μια αστήρευτη πηγή ζωής για την καρδιά του άλλου. Αποφασίσανε να περιμένουν και να κάνουν υπομονή.
έπρεπε να περάσουν άλλα 7 χρόνια στη Σιβηρία. Και ως τότε, τι αβάσταχτη πόνη, αλλά και πόση ευτυχία, άπειροι τους περίμεναν. Αλλά τώρα ο Ρασκόλνικοφ είχε ξαναγεννηθεί. Το ξέρε. Το νιώθε με όλη την αναγεννημένη ύπαρξή του. Η Σόνια όμως ζούσε μόνο με τη δικιά του ζωή. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, όταν έκλεισε η πόρτα της παράγκας τους, ο Ρασκόλνικοφ ξάπλωσε στο ξυλοκρέβατό του και σκεφτόταν την Σόνια. Του φάνηκε μάλιστα ότι εκείνη την ημέρα όλοι οι κατάδικοι που τον εχθρεύονταν άλλοτε τον κοίταζαν τώρα κάπως διαφορετικά. Έπιασε κιόλας κουβέντα μαζί τους και του απάντησαν φιλικά. Τα θυμότανε τώρα όλα αυτά και έλεγε πως δεν ήταν δυνατό να γίνει αλλιώς. Δεν θα άλλαζε από εδώ και μπρος ολόκληρη τη ζωή του. Σκεφτότανε τη Σόνια. Θυμήθηκε πόσο την έκανε να υποφέρει, πόσο της ξέσχισε την καρδιά. Θυμήθηκε το χλωμό και αδύνατο προσωπάκι της, αλλά όλες αυτές οι αναμνήσεις δεν ήταν πια βασανιστικές. Ήξερε τώρα με τι απέραντη αγάπη θα ξεπλήρωνε όλα της τα βάσανα. Και έπειτα, τι ήτανε όλα αυτά τα βάσανα. Τώρα, όλα πια, ναι, όλα, ακόμα και το έγκλημά του και η καταδίκη του και η εξορία του στη Σιβηρία, του φαίνονταν μέσα στη στιγμή της πρώτης του Αναστάσεως, ότι ήτανε κάτι το εξωτερικό, κάτι ξένο, που έγινε σε κάποιον άλλον και όχι σε αυτόν. Εκείνο το βράδυ, άλλωστε, δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε για πολλή ώρα, συνέχεια, να συγκεντρώσει τη σκέψη του σε ένα οποιοδήποτε σημείο, να το αναλύσει και να το συνειδητοποιήσει. Την διαλεκτική την διαδέχτηκε τώρα η ζωή και στη συνείδησή του επεξεργαζόταν τώρα κάτι εντελώς διαφορετικό. Κάτω από το μαξιλάρι του βρισκότανε ένα Ευαγγέλιο. Το πήρε μηχανικά. Ήτανε της Σόνιας. Από αυτό του είχε διαβάσει τότε την Ανάσταση του Λαζάρου. Τον πρώτο καιρό φοβόταν μήπως η Σόνια τον βασάνιζε με τη θρησκοληψία της. Μήπως του μιλούσε αδιάκοπα για το Ευαγγέλιο και τον παραφόρτωνε με τέτοια βιβλία. Είδε όμως με μεγάλη απορία ότι δεν του έκανε ποτέ τέτοια κουβέντα, ούτε και του μίλησε καμιά φορά για το Ευαγγέλιο. Ο ίδιος της το είχε ζητήσει, ύστερα από την αρρώστια του, και εκείνη του το έφερε δίχως να του πει λέξη. Ως τότε δεν το είχε ανοίξει. Ούτε και τώρα τ' άνοιξε, αλλά πέρασε μια σκέψη από το μυαλό του. Μπορεί τώρα πια οι πεπιθήσεις της να μην είναι και δικές μου πεπιθήσεις. Μπορεί τα αισθήματά της, τα όνειρά της, οι ελπίδες της να μην είναι και δικά μου. Και η Σόνια ήταν καταταραγμένη όλη εκείνη την ημέρα. Τη νύχτα μάλιστα αρρώστησε πάλι. Ήταν όμως τόσο ευτυχισμένη που τρόμαζε σχεδόν από την ευτυχία της. 7 χρόνια. Μόνον 7 χρόνια ακόμα. Μερικές στιγμές μες στην πρώτη τους ευτυχία τα βλέπαν και οι δυο τους αυτά τα 7 χρόνια σαν 7 ημέρες. Ο Ρασκόλνικοφ αγνούσε ακόμα πως δεν μπορούσε να κερδίσει με το τίποτα αυτή την καινούργια ζωή, πως έπρεπε να την πληρώσει ακριβά, να την κατακτήσει με σκληρές και επίμονες προσπάθειες. Εδώ όμως αρχίζει μια άλλη ιστορία. Η ιστορία της προοδευτικής ανανεώσεως ενός ανθρώπου, της προοδευτικής του αναγεννήσεως, του βαθμιαίου περάσματός του από έναν κόσμο σε έναν άλλο. Το ανεβάσματός του σε μια καινούργια πραγματικότητα που του ήταν άγνωστη ως τώρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι το θέμα ενός καινούργιου μυθιστορήματος. Το σημερινό μας όμως τελειώνει εδώ. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο.
Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!